Ελένη, κυρίες και κύριοι, είμαστε στη Σκιάθο, σε μια επιχείρηση που ασχολείται με το μέλι και μαζί μας την χάνει και έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ευβίας, τον κύριο Αξιώτη. Καλησπέρα. 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 Θέλουμε λίγο, Άρτη Αφιχθής, από την Ευβία να μας πείτε την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Αρχικά να πω ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε να ακουστεί και ο κλάδος της Μελισσοκομείας πόσο μεγάλο πλήγμα υπέστη. Βασικά να πούμε κουράγιο και δύναμη σε όλες τις οικογένειες που πλήττησαν και χάσαν τους κόπους μιας ζωής. Έτσι, τώρα για το θέμα της Μελισσοκομείας είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν εννοώ οι απώλειες που ήταν πάρα πολλές των μελισσών που είχαμε. Το πιο σημαντικό θέμα για όλους τους μελισσοκόμους από εδώ και πέρα είναι ότι χάθηκε ένα πολύ μεγάλο δάσος. Από ό,τι ξέρω μέχρι τα τωρινά δεδομένα είναι 650.000 στρέμματα που καήκανε πεύκου, που αν αναλογιστούμε, ότι ο πεύκος μας δίνει το 80% της παραγωγής στην Ελλάδα, σαν παραγωγή μελιού. Άρα η Ευβία ήταν το 60% του πεύκου. Άρα μιλάμε για χιλιάδες οικογένειες μελισσοκόμου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο αδιέξοδο, βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί ο μελισσοκόμος, αφού έχασε την πιο σίγουρη παραγωγή του, που ήταν ο πεύκος. Άρα τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για το μέλλον ολόκληρης μελισσοκομείας και όλων των μελισσοκόμων. Περίπου πόσες οικογένειες είναι αυτές που κρέμονται στην κυριολεξία από αυτή την εργασία στην Ευβία και νομίζω και στην Μαγνησία. Όχι μόνο στην Ευβία. Στην Ευβία μπορεί να είναι πάνω από 2.500 μελισσοκόμοι, αλλά το θέμα είναι ότι η Ευβία, επειδή είχε πολύ μεγάλη έκταση και πολύ καλή ποιότητα δάσου και μπορούσε να χωρέσουν πάρα πολλά μελίσια, ήταν η εποχή που αυτή τη στιγμή θα είχαμε πάνω από 15.000 μελισσοκόμους που θα φαίναν τα μελίσια τους από Καλαμάτα, από Πελοπόννησο, από Ήπειρο, παντού, από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Ερχόντουσαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αυτή τη στιγμή μια σίγουρη παραγωγή μελιού που είχαμε στη Βόρεια Ευβία χάθηκε. Άρα, τονίζω ξανά ότι ο μελισσοκόμος και η μελισσοκομεία γενικότερα από εδώ και πέρα θα βαδίσει σε πάρα πολύ δύσκολα μονοπάτια και θα είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθουμε στο μέλλον ακόμα στα έξοδά μας. Δεν ξέρω πώς θα βγουν οι επόμενες χρονιές. Εκτός από τα δέντρα, δηλαδή την κύρια πηγή μελιού που έχετε, υπήρξαν και ζημιές ό,τι αφορά τις κυψέλες των μελισσοκόμων? Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο επίσημο νούμερο, για να μην πούμε ψέματα, αλλά από ό,τι έχω πληροφορηθεί σήμερα, ήταν πάνω από 1.000 τα μελίσια. Το καλό μέσα στην ατυχία, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, ήταν ότι ακόμα ο κόσμος, όλοι οι μελισσοκόμοι δεν είχαν μπει στην Ευβία. Ήταν αυτή η εποχή που ήταν από εδώ και πέρα έδινε ο πεύκος μέλι και μπαίνανε οι μελισσοκόμοι από αυτή εδώ τον καιρό και μετά. Άρα μέσα στην ατυχία μας φανήκαν πάρα πολλοί μελισσοκόμοι τυχεροί, γιατί δεν είχαν βάλει ακόμα τα μελίσια τους στην Ευβία. Δεν είχαν μπει. Έτσι, αλλά μιλάμε τώρα για τεράστια καταστροφή οικολογική και όχι μόνο ήταν ο πεύκος, ήταν τα ρίκια, ήταν κουμαργής, ήταν και άλλα μελισσοκομικού ενδιαφέροντος φυτά, το οποίο θα αργήσουμε πάρα πολύ να τα δούμε. Έτσι, ο πεύκος, φαντάζομαι ότι η δικιά μου γενιά δεν θα το ξαναπρολάβει. Αυτό το δάσος που είδαμε, νομίζω ότι δεν θα είναι ικανή να το ξαναπρολάβει. Άρα θα αργήσει να συνέλθει ο κλάδος παραγωγικά. Ο κλάδος παραγωγικά πλέον έχασε ένα πολύ βασικό κομμάτι παραγωγής του, το 80%. Δηλαδή, δεν θα μιλήσω προσωπικά για μένα ότι το 80% της παραγωγής του μελιού μου ήταν από το Πεύκο και από τη Βόρεια Ευβία. Άρα σκεφτείτε ότι πρέπει να στραφούμε σε άλλες βοσκές ή σε άλλα πευκοδάση, τα οποία δεν δίνουν αυτή την απόδοση που είχε η Βόρεια Ευβία. Έτσι, η κάποιον κυβερνητικό που είχε. Παράγοντα, και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποια θέληση έχετε για βοήθεια κάποια από το κράτος. Μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζουμε και όπως είπε και ο Υπουργός, το κύριο μέλημά τους είναι να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες, ειδικά για το ζωικό κεφάλαιο, ΕΛΓΑ που αναλαμβάνει την όλη διαδικασία καταγραφής αλλά και αποζημίωσης. Είναι το δεύτερο στάδιο. Ευελπιστώ η Ομοσπονδία μου τουλάχιστον και μαζί με το Υπουργείο να κινηθούν εγκαίρως για να μπορούμε να έχουμε έτσι ένα αποτέλεσμα γρήγορο για το μελισσοκόμο, γιατί κρίνεται όλο το μέλλον, το μελισσοκομικό. Με παίρνουν πάρα πολλοί μελισσοκόμοι τηλέφωνο και μου λένε ότι θα αλλάξουμε επάγγελμα. Γιατί τη στιγμή που χάθηκε η Ευβία, χάθηκε αυτό το πράσινο, αυτό ο πεύκο, είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρούμε τέτοια μέρη. Και θα έχουμε τεράστια απώλεια παραγωγή. Άρα νομίζω ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο πρέπει να κινηθεί να στηρίξει τον Έλληνα μελισσοκόμο, έτσι ώστε να μπορεί να κρατηθεί στο επάγγελμα. Γιατί νομίζω ότι αν δεν στηριχτεί τώρα, θα έχουμε μεγάλη έξοδο του χρόνου, μεγάλη έξοδο μελισσοκόμου του επάγγελμα και έτσι θα χάσει και ακόμα και ο αγρός, γιατί η μέλισσα επηρεάζει όλο τον. Είναι ένας σημαντικός κρίκος της αγροτικής ανάπτυξης στον τόπο μας, αφού κάνει ουσιαστικά
ποσοτικά μάλλον, αυξάνει ποσοτικά όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δηλαδή, αν δεν έχουμε τη μέλισσα, όπως έχω πει και στο παρελθόν, η επικονίση είναι το πιο σημαντικό προϊόν. Αν δεν πάει η μέλισσα στις μηλίες, δεν θα καρπίσουν, έτσι. Άρα, αυτό καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ντόμινο εξελίξεων σε όλο το κομμάτι της. Θα υπάρχει, θεωρείτε, κύριε Αξιώτη, κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες μελιού στην αγορά γενικότερα της χώρας, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, που προμηθεύεται η Ελλάδα. Περίπου για τι ποσοστό μιλάμε της έβοιας? Της έβοιας πάνω από το 60% του πεύκου. Σκεφτείτε ότι συλλεγόταν στα πευκοδάσια της έβοιας. Το 60%. Θα υπάρξει, ίσως, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα και το χειμώνα, και θα υπάρξει, φαντάζομαι, και ακόμα πρόβλημα να μπορεί ο μεσοκόμος να ζήσει. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν θα μπορεί πλέον να ζήσει, δεν θα μπορεί να βγάλει τα έξοδά του, δεν θα μπορεί να μείνει στο κλάδο. Αυτό μας ενδιαφέρει και πιστεύω και ευελπιστώ οι κυβερνώντες, η πολιτεία, ξέρω εγώ, το Υπουργείο, όλοι να αντιληφθούν αυτή τη μεγάλη καταστροφή, την απώλεια παραγωγής που θα έχει ο μελισσοκόμος, και να μας στηρίξουν. Αυτό είναι το ευελπιστούμε τουλάχιστον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Να είστε καλά.